Αυτά συμβαίνουν όταν με αφήνετε μόνο μου στις εκπομπές. Η πλάκα είναι ότι είμαι δίπλα και έχω ραντεβού δίπλα. Γιατί δεν με ειδοποιείτε, δεν με ειδοποιάτε. Ποιο να ειδοποιήσει θα μου πεις. Το ήξερα. Αλλά όταν μπλέκω με διάφορους, εδώ είμαστε. Έκανα 2 ώρες το πρωί ρε φίλε. Και 2 ώρες τώρα. Αυτό είναι το κακό αυτό είναι ότι λείπει ο Παπαδόπουλος. Τέλος πάντων εδώ είμαστε. 5 και 20. Εντάξει, 5 και 4 ξεκινάμε τις άλλες φορές. Χάσαμε ένα πεντάλεπτο. Λοιπόν, έψαχνα να δω αν έφτασε η αποστολή στην Κύπρο. Γι' αυτό έκανα ρεπορτάζ που έλεγε κάποιος. Έφτασε 4 παρά 20. Με το 5 και 20 έχει μια απόσταση, είναι η αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Λίμπερο 107,4. All about Harrison Air. Απλά με παίρνει στο κινητό όταν βλέπετε ότι είμαι μόνος μου. Κινητό. Για να ενεργοποιούμε. Όχι, θα διώχνω τον άνθρωπο από δίπλα, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η ομάδα είναι ήδη στην Κύπρο, η ποδοσφαιρική ομάδα, και περιμένουμε πλέον να μπει στη διαδικασία των προπονήσεων εν ώψη του αγώνα με την ΑΕΛ Μεσού στην Λάρνακα. Και το μάτσο, όπως ξέρετε, θα γίνει στην Λάρνακα. Και να δούμε και σε τι κατάσταση θα βρίσκεται η ομάδα, πώς θα μπορέσει καταρχήν να ανταποκριθεί σε αυτό το 41 βαθμί που συνάντησε το μεσημέρι στη Λάρνακα. Βέβαια, ευτυχώς 8 η ώρα το βράδυ εικάζω ότι δεν θα έχει 41 βαθμούς, αλλά πολύ λιγότερους. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία και ανάλογα και με τις θερμοκρασίες που θα έχουμε στην Κύπρο. Είναι και αυτός ένας παράγοντας που θα παίξει το ρόλο του χωρίς καμιά αμφιβολία για το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι, για το πώς θα πάει το παιχνίδι. Οι Κύπροι, εντάξει, Κύπροι βέβαια δεν είναι και Κύπροι αυτοί εκεί, αλλά γενικότερα έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο συνηθισμένοι σε τέτοιες συνθήκες. Όχι βέβαια ότι είμαστε καμιά Σουηδία εμείς ή καμιά Νορβηγία, και εμείς τα 35 μας έχουμε το καλοκαίρι, και σήμερα από το πρωί βλέπω 32, 33, 34 βαθμούς να έχει στην Θεσσαλονίκη. Οπότε νομίζω ότι δεν θα είναι κάτι πρωτόγνωρο για ποδοσφαιριστές μιας ελληνικής ομάδας, αλλά σίγουρα η υγρασία που υπάρχει εκεί και η ζέστη είναι κάπως διαφορετική. Οπότε θα πρέπει να προσαρμοστεί και η ομάδα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η ομάδα πέταξε σήμερα το πρωί για την Κύπρο. Λίγο ευνηδιαστικά βέβαια, είναι η αλήθεια, μας το είπαν. Όλοι περιμέναμε να φύγει αύριο. Τελικά, με δεδομένο ότι κατάφεραν και βρήκαν χθες το βράδυ εισιτήρια για την Κύπρο, έγινε μια γρήγορη ενημέρωση στους ποδοσφαιριστές και φύγανε σήμερα. Και πλέον νομίζω ότι θα μπουν στη διαδικασία της προετοιμασίας στην Κύπρο για το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα είναι έτοιμοι για να πάρουν το αποτέλεσμα της πρόκρισης που θέλει ο Άρης σε αυτό το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΛ Μεσού, και σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για το επόμενο ταξίδι. Προέχει όμως το μάτς αυτό, μάτς το οποίο είναι δύσκολο, μάτς το οποίο ο Άρης θέλει να βρει γκολ. Βέβαια και οι Κύπροι για να προκριθούν πρέπει να βρουν γκολ και όχι να παίξουν αυτό το χάλι που έπαιξαν εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά φαντάζομαι ότι και αυτοί θα αγωνιστούν με διαφορετικό προσανατολισμό στο γήπεδό τους, στο εντός έδρας παιχνίδι. Εντάξει, όσο μπορεί να το χαρακτηρίσεις γήπεδό τους, δεν είναι το δικό του το γήπεδο, είναι της ΑΕΚ Λάρνακας, είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρησιμοποιούν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τον Άρη, δεν είναι στο φυσικό αγωνιστικό τους χώρο και στο γήπεδό τους και οι φίλοι της ΑΕΛ Μεσού, οι οποίοι βέβαια θα ταξιδέψουν από τη Λεμεσό για να βρεθούν, επαναλαμβάνω, στο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας προκειμένου να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους. Βγήκαν και τα εισιτήρια, 1500 εισιτήρια έχει στη διάθεση του Άρης και οι φίλοι του Άρη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Οι Κύπριοι από την άλλη, υπάρχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς για αυτούς, πρέπει να έχουν αυτή την κάρτα φιλάθλου, την οποία δεν τη θέλουν, δεν την έχουν, αντιτίθενται στην λειτουργία της, κάνουν αποχή από το γήπεδο. Γενικότερα υπάρχουν κάτι ζητηματάκια οι Κύπροι, και δεν αποκλείεται αύριο την Πέμπτη
οι φίλοι του Άρη να είναι και περισσότεροι από τους, από τους Κύπριους, σε ένα γήπεδο που χωράει κοντά στις 8.000-8.500, και αυτό το οποίο μαθαίνουμε είναι ότι θα έχει περίπου τους ίδιους φίλους της κυπριακής ομάδας όπως και η Αριανή, δηλαδή θα έχει και η σύνολο γύρω στις 3.000. Αν υποθέσουμε ότι οι φίλοι του Άρη θα προσπαθήσουν να εξαντλήσουν τα εισιτήρια και προς τα εκεί πάμε, τότε και οι Κύπροι θα είναι σε ένα αντίστοιχο αριθμό. Τα εισιτήρια πάντως κυκλοφορούν και για τους μεν και για τους δε. Οι του Άρη μπορείτε να τα προμηθεύεστε από την, από την μπουτίκ των Κιτρινόμαυρων. Οι Κύπροι έχουν βγάλει ανακοίνωση στο site τους και επισημαίνουν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να τα προμηθευτούν οι φίλοι της, της ομάδας. Την Πέμπτη, σε κάθε περίπτωση, είναι ένα σημαντικότατο παιχνίδι και για τον Άρη και για την ΑΕΛ Μεσού. Θέλουν και οι δύο την πρόκριση. Με βάση την εικόνα του πρώτου αγώνα, ο Άρης είναι το φαβορί. Αλλά είδατε ότι αν δεν υπάρχει κατάληξη της μπάλας στα δίχτυα, τίποτα δεν μπορούμε να πούμε. Λίγο διαιτητής, λίγο οι χαμένες ευκαιρίες, λίγο η ατυχία, λίγο η ικανότητα στο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, γιατί παίζει και αυτό το ρόλο του. Έτσι δεν είναι όλα ατυχία και θέμα διαιτητή. Διαμόρφωσαν αυτό το 0-0 την προηγούμενη Πέμπτη. Και πλέον ο Άρης αυτό το οποίο καλείται να κάνει είναι να πετύχει ένα γκολ. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα, αν καταφέρει να πετύχει γκολ, οι Κύπροι θα μπορέσουν να πετύχουν δύο προκειμένου να πάρουν αυτή την, την πρόκριση. Αλλά όλα θα κριθούν μέσα στον, στον αγωνιστικό χώρο. Εκεί θα, θα δούμε το κατά πόσο ο Άρης είναι πραγματικά το, το φαβορί. Με βάση τη λογική και την εικόνα των, των ομάδων στο πρώτο παιχνίδι, θεωρώ ότι με παρόμοια εμφάνιση ο Άρης θα βρει αυτή τη φορά τα δίχτυα, θα βρει τον τρόπο να σκοράρει και επομένως θα γίνει το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση. Αλλά θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, επαναλαμβάνω, να το δείξει αυτό μέσα, στο, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Για το φίλο τον Νίκο που με ρωτάει για την ΕΡΤ, τον Καρυπίδη κτλ, θα σας πω ότι μάλιστα. Θα σας πω ότι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια το δημοσίευμα του Sport FM ότι ο Καρυπίδης σήμερα θα είχε συνάντηση είτε με κυβερνητικά στελέχη είτε με την ΕΡΤ για να διαπραγματευτεί για το συγκεκριμένο κομμάτι την παραμονή του Άρη στην ΕΡΤ. Όπως επίσης ακόμα δεν υπάρχει καμία απολύτως βάση σε όσα λέγονται και γράφονται σε σχέση με την πρόθεση της ΕΡΤ να διώξει τις ομάδες που έχουν ήδη συμβόλαιο. Νομίζω ότι αυτό περισσότερο αναπαράγεται σε σχέση με αυτούς που θέλουν να ισορροπήσουν το θέμα της άρνησης της ΕΡΤ να δώσει τα χρήματα στον, στο συμπολίτη. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία είναι και στενάχωρη είδηση, και πραγματικά θα ήθελα να δω τώρα όλους αυτούς οι οποίοι πανηγύριζαν για το γεγονός ότι το έθνος πήγε στον Ιβάν Σαββίδη. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι αναστέλλεται η έκδοση του έθνους της καθημερινής εφημερίδας. Θα συνεχίσει μόνο το έθνος της Κυριακής. Αντιλαμβάνεστε το τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και μιλάμε για μια εφημερίδα η οποία ανήκει στον Ιβάν. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται τώρα που πλέον κυβέρνηση είναι μια άλλη από αυτήν που ήταν μέχρι πρότινος. Και όπως είδαμε ξεκάθαρα τις προτιμήσεις του καθενός πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αναστολή λοιπόν της έκδοσης του καθημερινού έθνους με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόμενους και για όλους όσους απασχολούνται εκεί. Τώρα αν θα συνεχίσουν στο έθνος.gr ή οτιδήποτε άλλο, μακάρι να μην αδειάσουν εκεί θέσεις εργασίας. Θα το δούμε στην πορεία, αλλά καταλαβαίνετε όταν πλέον αναστέλλεται η κυκλοφορία ότι δεν έχουμε την ίδια δυνατότητα που είχαμε μέχρι τις 7 Ιουλίου που άλλαξε η κυβέρνηση. Πάμε λίγο να δούμε, να κάνουμε το διάλειμμα μας αναγκαστικά στις 5.30 προκειμένου να ψάξουμε λίγο και το πώς εξελίχθηκε η άφιξη της ομάδας στην, στην Κύπρο. Εδώ βλέπω πάντως ότι κάποιος ψάχνει ραντεβού, να ξέρεις, από τα παιδιά που ήταν εδώ. Έχει τρία διαφορετικά dating site τα οποία προκύπτουν. Είναι ανάλογα με τις αναζητήσεις, παιδιά, να ξέρετε όσοι είστε εδώ πίσω στο μικροφωνό, ανάλογα με τις αναζητήσεις που κάνετε εσείς, αντίστοιχα βγαίνουν και οι διαφημίσεις μετά της Google στους υπόλοιπους. Άρα, όσοι ψάχνατε για ραντεβού, Ελλάδα, έχουμε φίλες. Θα σας γνωρίσουμε εμείς.
μία από αυτές. Δεν χρειάζεται να απασχολείτε τους υπολογιστές εδώ. Λοιπόν, μπορεί να ήταν τέτοιο. Να σου πω κάτι. Μπορεί να είμαι άδικος τώρα, να βγει και τυχαία και να το πάτησε κάποιος τυχαία και μετά να βγαίνει συνέχεια. Κάτσε να πατήσω κι εγώ. Break. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, η αποστολή του Άρη, όπως είπαμε, έχει ήδη φτάσει στην Κύπρο. Όταν προσγειώθηκε η ομάδα, εντάξει, δεν είχε 41 βαθμούς, είχε 40. Οπότε πέσαμε ένα βαθμό, πάρα πολύ ωραία. Με 40 βαθμουλάκους, νομίζω, με το που βγήκαν εκεί στο, και είδαν από το αεροπλάνο και ήρθε αυτό το καυτός αέρας στα μούτρα τους, πρέπει να τους άρεσε πάρα πολύ. Ο Ιντέγια θυμήθηκε όταν ήταν μικρός στην Ιγυρία. Ο Σάσα όταν ήταν εκεί στον Αμαζόνιο. Γενικότερα έχουν τα δεματάκια τους. Οι 40 βαθμοί λιώνει το κορμί, που λέει και η γνωστή Αηδός η Φουρέιρα. Υποδοχή πάντως υπήρχε από το Super 3 Κύπρου. Αρκετοί φίλοι της ομάδας, με σημαίες, με μπλουζάκια. Βλέπω εδώ Super 3 Κύπρος. Βγάλαν και καινούρια κολεξιόν, να ξέρετε. Καινούρια μπλουζάκια τα παλικάρια εκεί. Καπελάκια επίσης είδα βγάλανε. Αποθέωση και μια ανθοδέσμη κίτρινη έδωσαν στην αποστολή. Βλέπω και χαμογελαστό τον Γιώργο τον Κολτσίδα. Από τους φίλους του Άρη, οι οποίοι υποδέχτηκαν την ομάδα και προσπαθούν βεβαίως και αυτοί να την βοηθήσουν, να της δώσουν ψυχολογία εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης. Πάντως εγώ θεωρώ ότι σε σχέση με όλη τη φάση έτσι της αποστολής και της έλευσης στην Κύπρο, εντάξει, προχθές το NRC έγραψα Κρήτη, πάει το εξωφωνητό σου. Το έχω πει 5 φορές στην Κρήτη. Δεν ξέρω γιατί, μου έχει κολλήσει η Κύπρος με την Κρήτη. Τέλος πάντων, στην Κύπρο, για να καταλάβετε λοιπόν το πώς αντιμετωπίζουν οι παίκτες του Άρη την άφηξή τους στην Κύπρο, θα μπείτε και θα δείτε την φάτσα του Ματίγια με το που βγαίνει από το αεροδρόμιο. Δηλαδή είναι ακριβώς έξω από το αεροδρόμιο εκεί στη Λάρνακα. Και θα δείτε την φάτσα του Ματίγια για να καταλάβετε πώς ακριβώς αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Θυμίζω την αποστολή που ταξίδεψε και βρίσκεται πλέον επί κυπριακού εδάφους και θα κάνει την πρώτη του προπόνηση. Ακριβή ώρα δεν έχουμε ακόμα. Φαντάζομαι θα θέλουν να δουν λίγο και το να ξεκουραστούν αρχικά οι ποδοσφαιριστές και θα το πάνε όσο γίνεται πιο αργά το βράδυ. Κουέστα, Έμαν, Βέλεθ, Ούγκο Σόουζα, Ρόουζ, Σούντγκρεν, Κόρχουτ, Μπάσα, Λάρσον, ο Σάσα, ο Ματίγια, ο Ντιγκινί, ο Μαρτίνες, ο Τόνσο, ο Ντουάρτε, ο Ιντέγε, ο Δελιζής, ο Κωνσταντινίδης, ο Φετφατζίδης και ο Μπακούτσης είναι οι 20 οι οποίοι βρίσκονται στην αποστολή για την Κύπρο. Δύο από αυτούς θα μείνουν εκτός αποστολής του αγώνα βέβαια, όπως είχε γίνει και στο παιχνίδι της Πέμπτης. Όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι ο Γιουνές στην αποστολή και είναι μια απώλεια αυτή και μια βασική επιλογή η οποία χάνεται για την επίδεση για τον Σάβα Παντελίδη, ο οποίος όμως ευτυχώς θα έχει τον Λάρσον απόλυτα έτοιμο στο μάτς της Πέμπτης, κάτι που είναι σημαντικό υπό την έννοια ότι θα έχει μια πολύ διαφορετική επιλογή όσον αφορά το ξεκίνημα του αγώνα και το γεγονός ότι θα μπορέσει και τον Ντιγκινί να τον αξιοποιήσει κατά την άποψή μου πολύ πολύ καλύτερα. Γιατί κακά τα ψέματα ο Ντιγκινί είναι ένας παίκτης βέβαια που παίζει σε πολλές θέσεις, αλλά η τελευταία από τις θέσεις που θα τον έβαζες, αν διάλεγες δεξί, εξτρέμ, πίσω από το φορ ή φορ, τελευταίο θα άφηνε στο αριστερό άκρο της επίδεσης. Με αυτά λοιπόν τα δεδομένα έχω την αίσθηση ότι πλέον υπάρχει η δυνατότητα για μία ακόμα επιλογή για τον Σάβα Παντελίδη για περισσότερο χρονικό διάστημα να ανακατέψει λίγο την τράπουλα όσον αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Και είναι αλήθεια ότι στο ανοιχτό γήπεδο ο Λάρσον πραγματικά μπορεί να δώσει πολλά παραπάνω πράγματα από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή του Άρη αυτή τη στιγμή. Μαζί με τον Φετφατζίδη είναι ταχύτατη, αλλά ο Λάρσον έχει και την εμπειρία. Είναι και ένας παίκτης ο οποίος στο επιθετικό transition βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι παίκτης ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει στο ένας με έναν
προβλήματα στον αντίπαλο. Γενικότερα είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έλειψε για... Ο καλός ο Λάρσον, έτσι, ο Λάρσον που δεν έχει θέμα τραυματισμού, έλειψε από τον Άρη και θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλές περισσότερες ευκαιρίες ο Άρης στην πρώτη ώρα του αγώνα, αν κανονικά είχε και τον Λάρσον από το ξεκίνημα. Όχι ότι μπήκε στον ρυθμό ο παίκτης, αλλά τέτοιοι ποδοσφαιριστές έτσι είναι. Όταν μπαίνουν για ένα μόνο χρονικό διάστημα, είναι πολύ δύσκολο, και έρχονται από τραυματισμό, πολύ δύσκολο να ανεβάσουν κατευθείαν ρυθμούς. Ο Λάρσον είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να αλλάξει και το ρυθμό του αγώνα, μπορεί να διαφοροποιήσει τις συνθήκες του αγώνα και ελπίζουμε όλοι θα το κάνει την Πέμπτη στην Κύπρο. Δεν αποτελεί φυσικά μυστικό το γεγονός ότι ο Άρης περιμένει αυτό το παιχνίδι προκειμένου να δει και πώς θα συνεχίσει τα μεταγραφικά του θέματα και ζητήματα. Αν με το καλό προκριθεί η ομάδα, τότε αυτομάτως θα υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη άνεση για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού για το αριστερό μπακ, για κάποιες προσθήκες που χρειάζονται ακόμα για να αποκτήσει βάθος η ομάδα. Γενικότερα όμως το περιμένουμε αυτό το παιχνίδι, όπως το περιμένουν γενικότερα όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, πέρα από τους στενόμυαλους, καθώς σε περίπτωση που ο Άρης δεν τα καταφέρει απέναντι στην Λεμεσό, τότε θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αφού πολύ δύσκολα, όσο καλά και απάνει οι υπόλοιποι, θα μπορέσεις να πιάσεις τους Κύπριους στη 15η θέση. Και με αυτά τα δεδομένα αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι η ομάδα του Άρη είναι ρυθμιστής και για τους υπόλοιπους, καθώς αν δεν τα καταφέρει, θα χάσεις τη μία θέση στο Champions League, χάνεις όλες τις θέσεις στο Europa League και πάνε τρεις ομάδες στο Europa League 2. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Πώς του μηνός έχουμε σήμερα, φίλε? 28. Ε? 29 πήγαμε. Πόρε, φίλε. Εντάξει, έμεινα μια μέρα πίσω. Σωστά. Α, 29. 29, ρε φίλε. Σε πίστευσα, εντάξει. Για δω. Μάλιστα. Ωραία. Κάτσε, βλέπω κάτι, τσεκάρω τώρα εδώ. Ναι. Ωραία. Ναι. Ναι. Βρήκα το λάθος, φίλε. Λοιπόν, όχι. Φορολογική δήλωση έκανα, εντάξει. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι η τελευταία μέρα για φορολογικές δηλώσεις. Απλά μου το στείλει ένας φίλος. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς, αν ποιος νομίζει ότι είμαι ακριβώς. Αλλά μου λέει, είναι, λέει, η τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις. Ναι, φίλε, είναι η τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε ήδη και ένα φωτορεπορτάζ εκεί από την Κύπρο. Το οποίο θα ενισχυθεί εντός ολίγου ακόμα περισσότερο. Η φάτσα του Ματίγια, ρε φίλε. Η φάτσα του Ματίγια είναι όλα τα λεφτά πραγματικά. Όταν βγαίνει από την πόρτα του αεροδρομίου, έτσι, σου λέει τι ζέστη είναι αυτή, ρε φίλε. Πω, είναι με τα χέρια στις τσέπες. Κλασική περίπτωση που πας στην παραλία. Αλλά βγαίνεις με τα χέρια στις τσέπες και λες πω, σου ειδώσε. Ο Σούντγκρεν. Μια χαρά. Δεν καταλαβαίνει, έχει αυτός, δεν καταλαβαίνει τίποτα αυτός. Προχθές εδώ μεταξύ είδα μετά το μάτς ένα φίλο του Άρη, ο οποίος φορούσε μια χειμωνιάτικη φανέλα του Άρη, χειμωνιάτικη κανονικά, και του λέει ένας, καλά άρεσε, του λέει, πάνε πάρε μια καλοκαιρινή. Τι λες ρε, αυτή έχει air condition, λέει, από μέσα. Χειμωνιάτικη φίλε φανέλα, τι από παίχτη ήταν, κούτρα, από παίχτη. Και πήγε και την τζαλάκωσε κανονικότατα και τη φορούσε στο γήπεδο με 35 βαθμούς. Σου λέει, αυτή έχω. Αυτή έχω, αυτή θα βάλω. Βέβαια, μην τι νόμιζες. Πολύ καλή όμως, χαιρετίσματα στον Παλίκαρο εκεί. Ωραία. Αυτά και σε σχέση με την άφιξη της ομάδας, τώρα σας είπα, θα δούμε τι ώρα θα γίνει η προπόνηση και θα υπάρχει και η σχετική ενημέρωση
για τους φίλους του Άρη και το τι ακριβώς θα γίνει στην σημερινή προπόνηση της ομάδας. Φαντάζομαι εκεί κατά τις 8-9 το βράδυ θα γίνει η προπόνηση, την ώρα δηλαδή του παιχνιδιού. Γύρω στις 8 νομίζω ότι είναι το καλύτερο. Θα έχουμε ενημέρωση αργότερα και από τους ανθρώπους του Άρη για αυτό το κομμάτι. Μέχρι στο άλλο περίεργο από το αεροδρόμιο, περίεργο δεν είναι, έτσι λειτουργούν εκεί στην Κύπρο, είναι ότι είναι με αυτόματα και τέτοιο, έτσι. Οι αστυνομικοί έχουν αυτόματα κανονικά. Ούζι κρατάει ο αστυνομικός στο χέρι και είναι ντυμένος Ράμπο. Προφανώς έχουν τους λόγους τους στην Κυπριακή πόλη και στην Κύπρο γενικότερα. Εντάξει, οι λόγοι είναι και λίγο παράδειπλα με όλα αυτά που έχουν γίνει στην Μεγαλόνησο, αλλά σε κάθε περίπτωση ξενίζει λίγο η εικόνα σε όλους εμάς που έχουμε συνηθίσει διαφορετικά τα δικά μας τα αεροδρόμια. Πάμε στο break των 6 και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε και γραμμές, να μας πείτε και εσείς πώς βλέπετε το παιχνίδι που έρχεται την Πέμπτη και γενικότερα πώς βλέπετε τα πράγματα. Με ρωτάει ο Γιάννης για τον μπάσκετ. Τι να σου απαντήσω, Γιάννη, ρώτησε και ο φίλος ο Κώστας το πρωί. Τι ακριβώς να σου απαντήσω. Κάτσε να βρούμε τον μεγάλο μέτοχο που ακριβώς βρίσκεται σήμερα προσπαθώντας να λύσει τον μπαν και θα ξαναλέμε. Εδώ είμαστε. 8 η ώρα η προπόνηση. Το τσεκάραμε. Πολύ ωραία. Ανοίγουμε γραμμές. 23-10-27-8-8-8. Όσοι πιστοί προσέλθετε. Όσοι έχετε παραμείνει πίσω, μπορείτε να έρθετε και να συνομιλήσουμε για την αποστολή στον καύσωνα που έχει η ΠΑΕ Άρης την Πέμπτη απέναντι στην ΑΕΛ Λεμεσού, η οποία θα παίξει στην Λάρνακα το παιχνίδι αυτό κόντρα στον Άρη. Παραλίες, φίλε. Άκουσαν το 40 βαθμοί και έχουν εξαφανιστεί. Σου λέει έτσι κι αλλιώς, τον αφήσουμε αυτόν εκεί στο στούντιο, μιλάει μόνος του. Α, τα πει, δεν τα πει. Ό,τι είναι να πει, θα το πει. Τι να βγούμε να τα πούμε εμείς. Εμείς θα βγούμε μόνο την Παρασκευή αν η ομάδα χτύπα ξύλο αποκλειστεί. Α, βγούμε να κράξουμε. Τώρα πάμε στην παραλία. Και φυσιολογικό είναι. Πού πάει ο κόσμος. Ο κόσμος θα πάει να αποκριθεί. Οι παίκτες πρέπει να πάνε να αποκριθούν, να περάσουμε στην επόμενη φάση, να είμαστε μια χαρά. Ορίστε, να ο ακροατής έρχεται. Ετοιμάζεται ο ακροατής. Ω, πονάτος. Γιατί δεν πήγατε για μπάνιο, κυρία μου, εσείς? Γιατί εργαζόμαστε όπως και εσείς. Α, πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε έτσι. Ποιοι είναι εδώ πέρα, τον Αύγουστο, τον Ιούλιο. Και ποιοι την έχουν κοπανίσει με άδειες. Έτσι, έτσι, μπράβο. Να σημειώνονται αυτά. Αρκετοί είμαστε, μωρέ. Ζαρωμένοι είναι όλοι τώρα απλώς. Εγώ ξέρεις τι λέω. Λέω, προχθές μιλάω με τη γυναίκα μου. Μου λέει πότε θα πάμε, λέει, στο Πολύχρονο κτλ. Στο σπίτι εκεί. Λέω, κοίταξε. Δεν θέλω να πάμε, λέω. Δεν θέλω να πάρω άδεια την άλλη Παρασκευή. Μου λέει, γιατί ρε εσύ. Όλοι λέει, θέλουν να πάρουν άδεια. Εσύ δεν θες. Λέω, αν πάρω άδεια την άλλη Παρασκευή, θα σημαίνει ότι αποκλειστήκαμε. Κάτι δεν πάει καλά. Οπότε θα έχουμε 20 μέρες μέχρι το πρωτάθλημα ελεύθερες. Άρα θα μπορώ να πάρω άδεια. Αν προκριθούμε όμως, δεν μπορώ να πάρω άδεια. Έχει η Νορβηγία ή η Σερβία. Άρα λέω, δεν θέλω να πάρω άδεια. Πρέπει να είμαι μοναδικός που λέω τον Αύγουστο, δεν θέλω να πάρω άδεια. Θα προκριθούμε. Έτσι πρέπει, ρε φίλε. Γιατί εντάξει, ήταν λίγο άδικο το αποτέλεσμα προχθές. Θα προκριθούμε. Εγώ έτσι πιστεύω ότι το αποτέλεσμα είναι άδικο. Αυτοί θα μας παίξουν πάλι κλειστά. Λες. Όπως παίξαν. Το ίδιο σύστημα θα παίξουν. Ίσως αλλάξει ένα-δύο πρόσωπα μέσα από το σύστημα. Ναι, θα βάλει αυτόν τον Αρμένιο, ο οποίος είναι επικίνδυνος αυτός, έτσι. Ναι, να μπορεί να παίξει την αντεπίθεση. Mm-hmm. Καλύτερα από ό,τι την έπαιξε εδώ. Γιατί εμείς θα βγούμε φουλ επίδεση. Δεν θα βγούμε κι εμείς φουλ επίδεση, θα περιμένουμε κι εμείς. Συντηρητικά θα παίξουμε. Το κλωτσίδι θα πάει σύννεφο. Το κλωτσίδι, ναι. Να ξέρεις, θα σε προκαλέσουνε. Θα πρέπει να είναι δασκαλεμένοι παίκτες. Ναι. Εγώ θα έκανα ό,τι κάναν αυτοί. Μπορεί, εγώ θα έκανα. Με κλώτσες 10 κουλουτούμπες θα έκανα. 10 κουλουτούμπες εγώ θα έκανα. Με σακάτεψες. Να πούμε φορεία, φέρτε εδώ τι παιχνίδι παίζεις. Να φωνάζει, να φωνάζει και ο Σόουζα στα πορτογαλικά, να του φωνάζει το διαιτητή. Μπράβο, εγώ να επηρεάσω την κατάσταση. Να σου κάνω τι τέτοιο. Ναι. Τώρα πολλά ακούγονται ρε, εσύ, μέχρι και τα Paul Boy δεν δίνουν την μπάλα, λέγαν άλλοι, δεξιά και αριστερά. Καλά, τώρα ξέρω. Εδώ είναι UEFA, δεν είναι. Είναι στην Κύπρο, μπορεί να τα κάνουν. Ναι. Αλλά εδώ είναι UEFA. Εδώ είναι UEFA. Κοίταξε, θα απειληθείς από τα στημένα από αυτούς, ναι. Και ας σου παίξουν το transition αυτό, με μία αλλαγή, αν κάνουν στην 11, βάλουν αυτό, είναι κάποιος άλλος που δεν το ξέρουμε, δεν τον είδαμε, τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι εμείς θα είμαστε λίγο καλύτεροι.
Εγώ ευελπιστώ ότι ο Λάρσον θα μας απελευθερώσει σε πολλά πράγματα. Θα απελευθερώσει ρε παιδί μου, αλλά το άλλο το παιδί εντάξει το κράζουμε, αλλά μαρκάρει κιόλας πολύ, να ξέρεις. Ποιος? Το Τόνσο. Ναι. Τόσο, ναι. Μπορεί να μην τραβάει μπροστά, επιθετικά εννοώ, αλλά μείνεται καλά. Κάνει ναι, αλλά ο Τόνσο, όταν βρει τώρα ανοιχτό χώρο, γιατί δεν θα είναι οι άλλοι όλοι πίσω από την μπάλα 90 λεπτά, αν βρει χώρους, εκεί ο Τόνσο μπορεί να εκμεταλλευτεί καταστάσεις. Και θυμίζω το μάτς στην Τρίπολη. Ο Τόνσο εκεί βρήκε χώρους με μια ομάδα που έπαιζε βέβαια ανοιχτά, δεν έπαιζε έτσι όπως έπαιζαν αυτοί, αλλά βρήκε χώρους και πραγματικά ήταν ο Τόνσο που θέλουμε. Μπράβο. Και είναι αλλιώς να έχεις Φετφατζίδη Λάρσον, που είναι δύο ταχύτατοι, και είναι διαφορετικό να έχεις τον Τικίνη στη μία πλευρά. Απ' την άλλη, εγώ μπορεί να βάζα και τον Τικίνη πίσω από τον Ιντέγε. Ή μπορεί να κάνω κάτι άλλο, φίλε. Να μην έβαζα τον Ιντέγε στην κορυφή. Να έβαζα τον Τικίνη στην κορυφή και τον Τόνσο πίσω του. Α, να πάρει ταχύτητα δηλαδή. Ναι, βέβαια. Θα χαλάρσω Φετφατζίδη, Τικίνη και Τόνσο. Θα χάσει λίγο στο ύψος όμως. Εντάξει, πώς θα χάσει το ύψος. Και στα μαρκαρίσματα. Εντάξει. Είναι συνεπής ο Τικίνη, δεν έχω θέμα. Το καλύπτει με το πάθος του και την τρέλα του και το άλμα του τη διαφορά. Και εντάξει, πώς το περνάει. 4-5 πόντους το περνάει ο Ιντέγε. Γιατί το περνάει κάδιο κεφάλια. Δεν είπα να βάλω το Μαρτίνε στην κορυφή. Θέλω να είμαι αισιόδοξο εσύ. Τώρα δεν με γέμισε το μάτι αυτή η ομάδα. Σε γέμισε το μάτι τώρα αυτό το πράγμα. Όχι, απλά δεν μπορούμε να είμαστε άνετοι. Γιατί άμα είχαμε ένα 1-0-2-0, θα πηγαίναμε για τουρισμό, πραγματικά. Απλώς τώρα λες εσύ, ρε παιδί μου, λες να μην μου πάει και το δεύτερο παιχνίδι. Αυτοί θα παίξουν το ίδιο, α πούμε. Αλλά Μουρίνιο στυλ να πούμε μια αντεπίθεση. Μήπως κάνουν τέτοιο το πάνε παρά. Θέλω να είμαι δίκαιο. Τα μάτς με την Αύστρια Βιέννης μας παραπήγαν. Θυμάσαι ότι είχαν χάσει εδώ μέσα αυτοί. Είχαν χάσει μαλλιά. Δεν το συζητώ. Πάμε εκεί, χάνουν μαλλιά στο πρώτο 20 λεπτό, βγαίνουμε στην κόντρα με τον Ρουίς. Πάρτε το θεμάχιο, γεια σας, τελειώσαμε μετά. Πάρτε το θεμάχιο, γεια σας, τελειώσαμε. Αλλά πρέπει να βάλεις θεμάχιο. Κοίταξε, τώρα θα το διαχειριστεί ο προπονητής, αυτός ξέρει. Θα δούμε, ναι. Αυτό που είπες με τον Λάρσον και αυτό τι τρίκ θα κάνει, θα προσπαθήσει να μοιράσει το χρόνο σε όλους. Θα δούμε. Λογικά με τη ζέστη θα προσπαθήσει να το μοιράσει. Ας είμαστε πίσω καλά, αν πίσω είμαστε καλά και καθαρίσουμε 3-4 στατικές φάσεις, γιατί εκεί μόνο έτσι μπορούν να απειλήσουν αυτοί, και περιορίσουμε και τον Γκαζαριάν, όπως λέγεται, νομίζω δεν θα έχουμε θέμα. Αν λοιπόν πίσω είσαι καλά, νομίζω μια φάση θα το βρει τον γκολ. Δεν γίνεται να σπάσουμε τα δοκάρια και εκεί τα δοκάρια θα σπάσουμε. Ναι. Κοίταξε, πίσω ήμασταν καλά και με τον Ατρόμητο, πάρα πολύ καλή, και με τον Ατρόμητο πίσω. Θα πει και αυτό δεν είναι κάτι. Με αυτού σε 2-3 στιμένα ήμασταν λίγο περίεργα, αλλά είναι και φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό στο ξεκίνημα τη σεζόν. Αυτά. Έγινε. Βλέποντας και κάνοντας. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Έλα, Χρήστανδε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Μ' ακούς καλά, γιατί μιλάω από hands free, να πούμε. Μια χαρά άκουγεσαι. Πολύ ωραία, χαίρομαι. Λοιπόν, κοίταξε. Ναι, όντως μπάλα είναι, επειδή πολλά συμβαίνουν. Μπορούν να συμβούν, α πούμε, να κάνει πόσες ευκαιρίες να μην βάλει γκολ και σου βάλουν αυτή ένα γκολ και να τελειώσει το παραμύθι. Αλλά εγώ πιστεύω, όπως με τον προηγούμενο που λέει, είμαι αισιόδοξο. 1-2 γκολάκια πιστεύω θα τα βάλουμε, μη σου πω και 3. Εντάξει, δεν θέλω να. 1-2 γκολάκια θα τα βάλουμε, πιστεύω. Άσχετα μα φάμε ένα. Μπορεί να φάμε ένα. Πιστεύω θα βάλουμε 2-3 γκολάκια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ομάδα προκρίνεται και με ισοπαλία. Θα σου πω και εξής όμως. Πρόσεχε. Υπάρχει το καλό πάντα σενάριο και το λογικό, υπάρχει και το κακό. Το κακό το είδαμε πέρσι στον Εργοτέλη. Με 0-0 προκρινόσουνα. Και έφαγες 3 γκολ σε 3 φάσεις. 3 γκολ σε 3 φάσεις. Φυσικά δεν είναι έτσι η ομάδα. Και ούτε ο παίχτης πάει να το αντιμετωπίσει έτσι. Ξέρει τι διακυβεύεται σε αυτό το παιχνίδι. Δεν πάει έτσι ο ποδοσφαιριστής σε αυτά τα μάτς. Το καταλαβαίνεις. Αλλά σου λέω ότι η μπάλα. Εντάξει, να σου πω κάτι. Υπάρχει παράδειγμα πιο μεγάλο από το περσινό Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Δηλαδή πόσες ευκαιρίες έχει κάνει. Έχει κάνει 25 τελικές. Δοκάρια. Κάνει ο άλλος. Πρόσεχε, δεν κάνει καν ευκαιρία. Κάνει σέντρα, η μπάλα φεύγει κάτω τα υπόγεια τερματοφυλάκα και ο αμυντικός το καρφώνει. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό έχει δικαίωμα στο όνειρο και ο τελευταίος. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Απλά κοίτα, εγώ πιστεύω 1-2 γκολ θα τα βάλουμε. Ένα σκορ, 1-2, ακόμα και 2-2, έτσι, εκεί το κόβω. Πού να φάει 2 γκολ, φίλε, για να φάμε πρέπει να γίνει. Λέμε τώρα. Να τη βάζουμε μόνοι μας. Μπάλα, είναι ποτέ δεν ξέρεις. Αυτό που είπες πάντως με την κοινή κορυφή. Ναι. Και τον Τόνσο από πίσω είναι ωραία, έτσι, καλή σκέψη. Καλή σκέψη. Αλλιώς, απλά τώρα,
Εγώ ίσως να βάζα και τον Τικινί πίσω από τον Ιντέγι, ανάλογα το τι θέλει ο προπονητής και πώς έχει μελετήσει και τον αντίπαλο. Αλλά επειδή δεν έχεις. Πρόσεξε, εσύ. Ναι, μεν θες τον γκολ για να πάρεις την πρόκριση, αλλά το 0-0 δεν στο χαλάει. Άρα μπορείς να το πας ότι θα βάλω τους γρήγορους να φύγουν στην κόντρα να βάλουν ένα γκολ, γιατί ο Ιντέγε δεν είναι και έτοιμος ακόμα. Αν ήταν μετά από δύο μήνες, θα σου λέγα όχι, φίλε, θα βάλω το φόρμα. Ναι. Ας που και ο καιρός θα έχει γρασία και ο Ιντέγε θα βαραίνει, πιστεύω. Γιατί ρε φίλε, δεν θα τη βγάλει. Ίσα-ίσα. Ο Ιντέγε θα τη βγάλει, φίλε, έχει συνηθίσει από την Ιγυρία. Ο Ιντέγε, μην το φοβάσαι σε αυτό το κλίμα. Έτσι μεγάλωσε ο Ιντέγε. Σε τέτοια μεγάλωση. Απλά δεν έχει ακόμα τις αντοχές. Και κάτι τελευταίο. Ναι. Φάνηκε πολύ στο πρώτο μάτς. Και άμα τον είχες, δηλαδή, θα ανέβαινε η ομάδα 50% ο Ματέο. Το χρειάζεται, πρέπει, τον θέλεις. Άμα το πάρεις, θα ανέβει σε 50%, 60%. Ναι, αλλά πρέπει να σταματήσουμε όμως να μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν εξαρτάται από εμάς. Να εξαρτώταν από εμάς να πήγαινε και να έλεγα Καρυπίδη. Πάνε ρε φίλε, δώσ' του αντί για 500-600 να τον πάρεις. Εδώ ζητάνε 3 εκατομμύρια οι άλλοι. Δεν υπάρχουν παιδιά αυτά τα λεφτά. Ούτε το 1,5 δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν υπάρχει 1,5. Είναι το τυπάκι, δηλαδή θα σε ανεβάσει πάρα πολύ. Εγώ λέω ότι ο Φετφατζίδης, αν συνεχίσει με τον τρόπο που προπονείται και τον τρόπο που λειτουργεί μέσα στην ομάδα, και το βίωσα με τα μάτια μου για 15 μέρες πάνω, να, θα μας κάνει να τον ξεχάσουμε τον Ματέο. Αρκεί να συνεχίσει έτσι όπως δούλευε το παιδί, γιατί δούλεψε πολύ. Δούλεψε παραπάνω από άλλους παίκτες πάνω. Αλλά αυτό θέλει συνέχεια. Ξέρεις τι χρειάζεται ο Γιάννης, ο Φετφατζίδης. Να τον προπονήσεις να κάνει επέλαση και σουτ. Γιατί κοίταξε, κάνει επέλαση. Ο Γιάννης είναι διαιτητικός, είναι γρήγορος ο Φετφατζίδης. Αλλά φτάνει στη μεγάλη περιοχή, έξω από τη μεγάλη περιοχή και δεν έχει ένα πασάρι, γιατί το ματρακάνουν και δύο και τρεις παίκτες. Πρέπει να κάνει την προπόνηση να μπαίνει μέσα και να κάνει σουτ. Να βελτιώσει λίγο το σουτ του. Αυτό. Θα δούμε. Έγινε. Να είσαι καλά. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Έλα, καλησπέρα Χρήστο. Καλησπέρα και σε σένα. Ο Αντώνης είμαι από Πτολεμαϊδά. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να βγάλεις τον Ιντέγε. Άκουσα και το φίλο και σένα πριν τώρα, δηλαδή του κόβεις τα πόδια. Η πέμπτο μάτς είναι δεύτερο επίσημο, εδώ θα τον βάλεις, έτσι δεν είναι? Εγώ νομίζω ότι πρέπει να τον έχεις μπροστά. Είναι ο παίχτης που θα σου κάνει τη μία φάση ή τη μισή φάση που θέλεις για να σου βγάλει γκολ. Και όπως σωστά είπες, αυτό το μάτς μπορεί να είναι μάτς της μισής φάσης ή της μία φάσης. Εντάξει. Νομίζω ότι ο προπονητής μπορεί να αξιολογήσει τα πάντα. Εννοείται, δεν παίζουμε τους προπονητές τώρα και καλύτερη εικόνα από τον προπονητή δεν μπορεί να έχουμε. Ούτε εγώ ούτε εσύ, δεν το συζητάνε. Και βέβαια το κέρδος του Λάρσον είναι διπλό, γιατί ελευθερώνει και τον Τικινί να πάρει στη θέση, όπως είπε σωστά και συμφωνώ και εγώ, πολύ θα ήθελα να το δω πίσω από το φόρ. Εντάξει, το κέρδος του Λάρσον θα είναι πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο. Ο Παπαδόπουλος πού είναι, φίλε μου? Στην Κύπρο. Και δεν κάνει κατασκοπία. Το All About AL Μεσού δεν ακούει. Τι λέει, τι λέει με αυτή. All About AL Μεσού. Ναι, πες μου, αυτοί πώς... Αυτοί λένε ότι δεν θα παίξει ο Τζούνιορ. Μέχρι εκεί. Ναι, δεν λένε κάτι άλλο. Τι να πούνε άλλο. Δηλαδή να πούνε ότι, ας πούμε, η εικόνα της ομάδας μας δεν είναι ομάδα η οποία μπορεί να προκριθεί απέναντι στον Άρη. Δεν το βλέπουνε? Όχι, αισιοδοξούν ότι θα καταφέρουν πάλι με το ίδιο τρόπο να πάρουν την πρόκληση. Τσουκουτσούκου, δηλαδή, έτσι όπως πήγανε, ας το πούμε, πέρυσι, να βγάλουν και αυτό το μάτς. Είναι πολύ αισιόδοξοι, νομίζω. Εντάξει, τι να κάνουμε, δηλαδή, να πούνε ότι ξέρουν ότι δεν είναι καλύτερη ομάδα. Γι' αυτό. Ναι, εντάξει. Οκ, και αυτό είναι μια τέτοιο. Την παράμετρο Κούλη στην Κύπρο την έχουμε λελάβει υπόψη? Το νησί, αν θα είναι στη θέση του, ας το πούμε, εμείς τι έχουμε πάρει? Άρα θα κατεμοιάσει την τοπική ομάδα. Ναι, εγώ είπα να βγει φωτογραφία με το κασκόλ. Ποια είναι, της ΑΕΛ Μεσού? Εννοείται, της ΑΕΛ Μεσού. Μια χαρά παρόη. Αν και μπορεί να μια χαρά σου κόψε τον ένφια, μην μιλάς καθόλου, φορολογικό σου κάνε. Μια χαρά είσαι, σταμάτα. Περίμενε. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά. Η αχλάδα ήταν η προηγούμενη. Τώρα η ουρά τη φάγαμε, πάει. Αυτό με τη σύνταξη πάντως το 24.000, τι ωραία ρε φίλε. Ορίστε. Μόνο που δεν την πήραμε εμείς. Κρίμα. Υπάρχει κόσμος που είναι, παίρνει, πώς το λένε, 24.000 το χρόνο, κάθομαι και το μήνα και κάθομαι, κάνω τους υπολογισμούς και λέω, δηλαδή, ένας χρόνος δικός τους είναι 25 χρόνια δικά μου ή δικά σου, ας το πούμε. Εγώ παίρνω ένα χιλιαρικάκι και κάθομαι και λέω ότι αυτοί σε
μία χρονιά δικιά τους, εγώ θα θέλω 20 χρόνια. Ναι. Αυτά είναι, φίλε μου. Αυτά είναι. Λοιπόν, καλή επιτυχία να έχουμε. Να είσαι καλά. Τι ώρα φτάσαμε. 6:30 έχει φτάσει, φίλε όμως. Είδες που οι ακροατές περιμέναν όμως να βγουν να μιλήσουν και το μεγάλο Άρη. Είδες. Μια χαρά οι ακροατές. Πιστοί του Λίμπερο και του Αλαμπαουτάρης. Κάτσε εδώ. Κάτσε. Σε λίγο θα έχουμε βιντεάκια από την υποδοχή. Να ξέρετε, στο Λαμπαουτάρης. Οπότε πάνε στο break, φίλε. Πάνε στο break για να φορτώσουμε τα βιντεάκια. Έχει βγει μια ανακοίνωση από το Super 3 Κύπρου και είναι σημαντική. Γιατί αφορά τους Αριανούς Κύπριους. Αυτούς δηλαδή που δεν έχουν ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο. Αυτοί που έχουν ελληνική ταυτότητα ή διαβατήριο μπορούν κανονικά να πάρουν, να προμηθευτούν εισιτήριο μέσω του Άρη. Τα διαθέτει ήδη από το Άρης Megastore. Και προφανώς θα έχει και τέτοια εισιτήρια στην Κύπρο, αν περισσέψουν κάποια από τα εδώ, έτσι. Αλλά οι Κύπροι δεν μπορούν να εισέλθουν στο γήπεδο χωρίς ελληνική ταυτότητα, ακόμα και αν κάποιος τους έχει αγοράσει εισιτήριο. Δηλαδή πάει ο Καβαδίας και έχει κυπριακό διαβατήριο ή κυπριακή ταυτότητα μόνο. Και εγώ έχω πάει από εδώ και έχω πάρει αγοράσει 2 εισιτήρια. Δεν θα τον αφήσουν να μπει μέσα. Είναι πάρα πολύ αυστηρή η νομοθεσία της Κύπρου στο συγκεκριμένο κομμάτι. Χωρίς κάρτα φιλάθλου, Κύπριο δεν θα αφήσουν να μπει στην κερκίδα των Αριανών. Ακόμα και αν είναι εντυμένος από πάνω μέχρι κάτω, Ιντέγε. Αυτό προσέξτε το λοιπόν. Πρέπει ο Κύπριος, ξαναλέω, Αριανός, ακόμα και αν του έχουν δώσει εισιτήριο, έχει αγοράσει εισιτήριο, θα πρέπει για να μπει στην κερκίδα των Αριανών ή να έχει κάρτα φιλάθλου, αυτοί που έχουν στην Κυπριακή, στην Κύπρο, ή ελληνικό διαβατήριο. Πάμε στους φίλους και πάλι. Παρακαλώ. Ναι, καλά. Τι παίζει με το ότι θα λείπουν οι οργανωμένοι τους? Ποιος είπε ότι θα λείπουν? Κάτι, το είδες σε κάποιο site. Εντάξει, μπορεί να πάνε. Και τι έγινε? Τους είδες να λείπουν προχθές? Όχι, ότι ξέρεις. Έχουν αυτοί ένα θέμα με την Κυπριακή Ομοσπονδία και δεν τους αφήνουν χωρίς κάρτα φυλάθρου και διάφορα τέτοια, και έχουν μια αποχή. Εντάξει, κάποιοι πάνε, αυτή κάποιοι δεν πάνε. Τώρα, εντάξει. Ωραία. Κοίταξε, στο μεταξύ κοντεύει να τελειώσει η εκπομπή σου και δεν μας είπες ακόμα πότε, ποια μέρα και ποια πτήση και τι ώρα γυρίζει η αποστολή που θα φέρει την πρόκληση. Αυτά θα τα πούμε την Πέμπτη, φίλε. Αυτά λέγονται από τώρα. Γιατί λέγονται από τώρα? Την Πέμπτη θα λέμε. Τι θα λέμε, πώς θα πάμε, από πού θα πάμε, πώς θα χορέψουν όλοι μαζί. Αύριο τι θα λέμε. Αύριο τι θα λέμε. Αυτό τάκ, το λες και τελειώνει. Δηλαδή, τι θα το κάνεις? Σενάριο σαν το Ρασλαμά. Δεν έχουμε, ασχοληθεί με την επιστροφή. Μάλιστα. Οπότε εγώ τζάμπα είμαι αισιόδοξος, δηλαδή. Όχι, δεν είπα αυτό το πράγμα. Αλλά δεν έχω ασχοληθεί με την επιστροφή. Μάλιστα. Ωραία. Σύνολο περίπου πόσο το κόβεις? Πόσοι θα είναι? 1500 σίγουρα. Πόσο? 1500 σίγουρα. 1500 είναι τα ειστήρια που δόθηκαν στον Άρη και σχεδόν έχουν φύγει όλα. Μιλάμε για... Όχι, τίποτα δεν έχει φύγει. Ποιος είπε ότι έχουν φύγει όλα? Ποιος τα λέει αυτά? Λέω, ρε παιδί μου, ρωτάω, δεν τα ξέρω. Όχι. Δεν έχει φύγει τίποτα. Έχουν πάει, πηγαίνουν οι Αριανοί σιγά σιγά τσουκουτσούκου και παίρνουν τα ειστήρια τους. Αλλά δεν έχουν φύγει. Γιατί, τι να έχουν φύγει? Γιατί είπες και ό,τι περισσέψει θα σταλούν εκεί και τότε θα ψαχτούν. Εφόσον, μέχρι την Τετάρτη. Ναι. Μάλιστα. Καλά. Ωραία. Ευελπιστούμε λοιπόν. Έγινε. Να προχωρήσουμε. Άντε. Να είστε καλά. Όπου παίζει ο Θεός δεν θα είναι μοναχός. Αλήθεια. Γιατί, Άρη μου, δεν γίνεται αλλιώς. Τώρα τι διαβατήρια λένε και τι ταυτότητες. Μέσα να μπούμε και τα Κυπριοτόπουλα. Να μπουν τα Κυπριοτόπουλα, αλλά δεν χρειάζεται να τιμωρηθεί η ομάδα για τα Κυπριοτόπουλα ή τα Ελληνόπουλα. Εδώ μιλάμε για UEFA, δεν είναι ντου και μπήκαμε. Κανονισμοί είναι κανονισμοί, πρέπει να τηρούνται και να γίνουμε κάποτε νομοταγείς. Κατάλαβες? Και όχι να πούμε. Μα είμαστε νομοταγείς, δεν χρειάζεται ο Αριανός που θα ταξιδέψει. Όχι, όχι, θέλω να πω, δηλαδή είναι να αποκτήσουμε περισσότερο παιδεία και τα πάντα να γίνονται με ισονομία. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα, ξέρω εγώ, να παίρνει 42 στρέμματα από μια πρώην κυβέρνηση, κατάλαβες? Ναι. Και ξέρω εγώ κάποιες λίμνες και να δίνουν double και
και να κατατροπώνουν την προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία πίστευε ότι δίνοντας τα στρέμματα και τα 7,5, 8,5, 9,5 εκατομμύρια της ΕΡΤ σε κάποια συγκεκριμένη ομάδα θα κέρδιζε τις εκλογές. Αυτά. Να είστε καλά. Άντε, γεια. Γεια. Πώς το πήγε τώρα από τους Κύπριους με την κάρτα φυλάθλου στις Λίμνες και στο Συμπολίτη, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, επόμενος, παρακαλώ. Λυποθύμησε. Μέχρι επόμενος. Μ' ακούς? Ναι, ναι, ναι. Χρήσατε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Καλησπέρα. Πώς σου φαίνεται την κοινή μαζί με η ΤΕΓΕ κορυφή όμως? Όχι πίσω τον Δικινή, μαζί με τον Ιντέγκη. Και πού θα παίξουν οι άλλοι? Όταν λες οι άλλοι, ποιοι? Στη θέση του Τόνι Σοπλά. Θέλω, πιστεύω, δεν πιστεύω ότι χρειάζομαι δεκάρι σε αυτό το μάτι. Και πώς θα συνδέσεις δηλαδή τον Δικινή και τον Τέγκη? Ποιος θα του δίνει την μπάλα, ο Ματίγια? Εάν και εφόσον είναι έτοιμος, το κρίνει ο προπονητής, ότι είναι ο Σάσα έτοιμος να μου πει στο κέντρο στα χά. Και έχω Ματίγια Σάσα κέντρο, πιστεύω ότι έχω ένα παίχτη να πάσει από που ακούμε, έτσι. Να έχει τα τρεξίματα. Πρώτον, δεν έχει τα τρεξίματα ακόμα γιατί είναι ανέτοιμος στο 100%. Δεύτερον, θα βάλεις λοιπόν δύο παίκτες να παίζουν αντίπαλοι με πέντε. Γιατί είναι δύο με πέντε? Γιατί θα είμαστε, έχουμε δύο χαφ. Θα έχουμε δύο χαφ. Ένας παίκτης, κάτσε πάγος με γνώμονα από την κοινή, ένας φιλότιμος παίκτης. Όπως και ναι, αλλά αφού μου είπες δίπλα, δεν μου είπες πίσω από τον Ιντέγε. Ναι, στην επίθεση σου λέω, όταν έχω την μπάλα και κάνω επίθεση, θέλω τον Ιντέγε μαζί με τον Τικίνη. Εντάξει, θα πηγαίνει δίπλα του, ρε παιδί. Το θέμα είναι να παίζει πίσω του ή δίπλα του. Παίζω, αυτά παίζουν. Ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου, να μην με παίξει σαν δεκάρ. Ναι, να αλλά μετά, άμα σου κάνει κόντρα transition ο Κύπριος, ποιος θα είναι ο πρώτος παίκτης που θα μαρκάρει? Εκεί έχω Ματίγια που μαρκάρει, έχω και την κοινή που γυρνάει. Με 40 βαθμούς, τα δύο χαφ δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Δεν μπορούν. Ματίγια δεν μπορεί να καλύψει όχι. Λίγο τη θέση του δικαριού να... 1η Αυγούστου όχι. Στο 60 θα θέλει αλλαγή. Και μία δεύτερη ερώτηση, τι καλό ετοιμάζει πάλι ο τρελός? Ποιος είναι ο τρελός? Ένας είναι ο τρελός του άλλου. Ένας είναι ο τρελός του άλλου. Τι ετοιμάζει? Δεν ξέρω κάτι. Πες. Δεν ξέρω, από σένα πήρα που ξέρεις. Ετοιμάζει κάτι ο τρελός. Μας λες εσύ τι ετοιμάζει ο τρελός. Εγώ δεν ξέρω και μου λες πες εσύ. Εγώ ρωτάω, αφού κάτι ετοιμάζει, κλείνει ένα εμπορικό deal, πάλι κάτι πάρα πολύ καλό. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Εγώ αυτό που ήξερα για την Pet Shop, όπως είδες, το είχαμε προαναγγείλει. Κάποιοι βιαστικοί μας κοροϊδεύανε και μας λέγανε πάλι παλέτες θα έχουμε στη φανέλα και λένε ψέματα οι δημοσιογράφοι. Και τώρα που έκλεισε η Pet Shop, αυτοί έχουν πάει διακοπές που ξεφωνίζανε. Ναι. Και πού ακόμα να είναι? Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια, δεν έχω γνώση για κάτι άλλο. Ναι, κάτι και ως όλα τα site, γιατί δεν είναι κάτι που μάλλον. Δεν έχω γνώση για κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα δούμε πού θα καταλήξει είναι το τηλεοπτικό. Μάλιστα αυτά που γράφτηκαν ότι έχει ραντεβού με την ΕΡΤ και τέτοια είναι ψέματα. Δεν είχε ούτε ραντεβού σήμερα ούτε τίποτα. Ούτε έχει εκφράσει άποψη η ΕΡΤ ότι θέλει να διώξει το ποδόσφαιρο. Άρης που προσανατολίζεται, ελεύθερο ή σιδηροδρομικό? Σε αυτό που θα δώσει πιο πολλά. Εκεί προσανατολίζεται. Έχει σε ισχύ μια έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει, αλλά το Ινόβα είναι συνολικό, παιδιά. Δεν είναι Άρης ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Πάμε για συνολικό. Οι ομάδες, τα κανάλια βλέπουν, λένε, έχω 30 εκατομμύρια budget. Τι έγινε, έχασα τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, Θεσσαλονίκη. Θέλω να ενισχυθώ στη Θεσσαλονίκη. Πάω να πάρω τον Άρη. Έχασε, η ΕΡΤ λέει, έχασα τον Άρη. Πάω να πάρω τον Ηρακλή. Έλα εδώ, Παναθηναϊκέ, εσύ γιατί έφυγε ο Ολυμπιακός. Αυτά πάνε σε ένα συνολικό πακέτο. Δεν είμαστε δηλαδή, δεν έχουμε μείνει μόνοι μας και ποιος θα μας δώσει πιο πολλά. Το είναι συνολικό το πακετάκι που λειτουργούν τα κανάλια και πάντα μιλάμε τώρα για εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι να πούμε, φέρε και τον Άρη, φέρε και τον ΠΑΟΚ, φέρε και τον Ολυμπιακό, φέρε και τον Παναθηναϊκό. Δεν βγαίνουν έτσι. Θα δούμε. Σε καλό δρόμο είναι πάντως. Το momentum για τον Άρη είναι πολύ αυτό, καλύτερο από πέρσι και μπορεί να πάρει πολλά περισσότερα πράγματα. Πέρα από αριστερό μπακ, ακούγεται τίποτα άλλο? Όχι. Για χάφα ακόμα δεν μιλάνε, έτσι? Όχι. Παίρνα τη Λεμεσό για να μιλήσουμε.
δεδομένων αυτό, το αφήνουμε στην άκρη αυτό. Ωραία, άμα το αφήσουμε στην άκρη, θα πάρουμε και το 500άρικο και θα απαιτήσουμε μετά από τον πρόεδρο να κάνει κινήσεις. Γιατί αν δεν πάρουμε το 500άρικο. Τι? Σαν σκέψη το έχουν στο προγραμματισμό, ναι, δεύτερο θα έτσι μια λύση. Ένα δεύτερο χάπ, αλλά οι κινήσεις μας θα εξαρτηθούν από την πρόκριση. Αν δεν αυτό προκριθούμε, σφίξαμε. Σίγουρο να αυτό. Το μόνο σίγουρο να αυτό. Και φέτος να το θυμηθείς ότι κάτι καλό θα κάνει ο Άρης. Μακάρι, μακάρι. Έτσι δεν ξέρω, έτσι νιώθω ότι φέτος κάτι καλό θα κάνει. Δεν ξέρω αν θα είναι τίτλος ή αν θα είναι καμιά δεύτερη θέση ή καμιά πρώτη, αλλά κάτι καλό θα κάνει ο Άρης. Άντε να δούμε. Αρκεί να στηρίξουμε τον Παντελίδη στα πρώτα 2-3 άσχημα που θα έρθουν. Έτσι, καλά, θα έρθουν. Να μην είναι Παρθενώνα. Την Πέμπτη το άσχημο. Όχι, όχι. Έτσι. Αυτό το χρωστάει η μοίρα μας. Έτσι. Αυτό το χρωστάει η μοίρα μας, το θέλει και η Ευρώπη, αδελφέ. Άντε και πολύ ποιος πιστεύεις θέλει να περάσει, ο Αριανός ή η Ευρώπη. Και οι δύο. Εγώ πιστεύω η Ευρώπη αμάρ κάνει για τον Άρη. Τη θέλει τον Αυγούστα, κατάλαβες. Να είσαι καλά. Με ψάχνουν οι Άγγλοι, οι Ισπανοί με ψάχνουν. Πού είναι αυτοί, λένε. Ερχόμαστε. Άντε, καλησπέρα, καλησπέρα. Next. Είμαι. Παρακαλώ, είμαι. Κυρία μου. Βεβαίως, κυρία μου. Μιλήστε. Ο coach είμαι, Χρυσάνθε. Ο coach. Τι κάνεις. Καλά, Σαββά μου, εσύ. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι. Να μου πεις. Θέλω να μου θυμίσεις ποιος, τι έκανε ο συμπολίτης πέρυσι στην Ευρώπη. Αποκλείστηκε από την Πάτε και τη Βίνι Βιντιβίτσι. Πριν τους ομίλους, ε? Όχι, στους ομίλους πέρσι. Πρόπερσι είναι πριν τους ομίλους. Η Έστερ Σουτ. Ήταν στους ομίλους πέρσι, δηλαδή. Πέρσι ήταν, ναι. Και πήρε. Που έχασε εδώ μέσα και από τη Βίντι και από την Πάτε Μπορίσοφ. Εντάξει, αυτά τα θυμάμαι καλά. Και από την Τζέλσι δύο φορές και από τη Βίντι εκεί. Ναι. Πήρε μία νίκη. Τρεις βαθμούς πήρε συνολικά. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Τώρα, εγώ σε πήρα για άλλο πράγμα. Απλά ήθελα να διασταυρώσω κάτι. Νόμιζα ότι το είχε αποκλειστεί πριν του. Πρόπερση ήταν αυτό από την Έστερσουτ. Ναι. Εντάξει, βασική προϋπόθεση είναι να προκριθούμε αυτό που λες. Άλλον ένα γύρο τουλάχιστον. Είναι αρκετά τα χρήματα κάθε φορά. Μα άμα προκριθείς άλλον ένα γύρο και μάλιστα με τις ομάδες που τις παλεύεις, είσαι στάνταρ, έχεις ένα 500άρικο ακόμα. Άρα. Δεν έχεις θέματα με το υπάρχον ρόστερ και τα λοιπά. Βγαίνεις μια χαρά, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σκέψου ότι αυτομάτως 24 Αυγούστου δεν θα πει κανένας. Θα το παλέψεις βέβαια, έτσι, και θα δούμε και θα τα κρίνουμε. Μακάρι τώρα πάμε παρακάτω. Αλλά αν αποκλειστείς, ας πούμε, από τη Μόλντε, δεν θα σου πει κανένας ότι ήσουν υποχρεωμένος να περάσεις. Έτσι. Όχι, όχι. Άρα εγώ λέω ότι η θετική αύρα δεν θα φύγει. Αν κάνουμε καμιά γκέλα με τους Κύπριους, επειδή τον ξέρω τον Αριανό. Θα έχουμε πολύ γκρίνια. Θα έχουμε μύρλα μεγάλη. Και δεν θα έχουμε και τα 500 χιλιάρικα. Ναι, και αυτό παίζει τον ρόλο του. Είναι και αυτό. Θέλω. Κοίταξε τώρα, σίγουρα ο Παντελίδης ξέρει τι θα κάνει. Έχει δηλαδή 2-3 εναλλακτικές στον Για να σημειώσω και κάτι εδώ. Η γκρίνια σε αποκλεισμό από τους Κύπριους θα είναι δικαιολογημένη εν μέρει. Ναι, θα είναι. Αλλά γιατί είσαι καλύτερος. Αλλά ξεφεύγει η γκρίνια με τη Μύρλα και την κριτική ξεφεύγει στον Αριανό. Ναι, φίλε, θυμίσου την Κοπρίβνητσα. Τέλος πάντων, υπάρχουν ορισμένα τέτοια, δηλαδή κακώς κείμενα, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά θα γίνουν τη συνέχεια. Ομάδα έχουμε καλή, καλύτερη από αυτούς, αλλά αυτό δεν φτάνει. Θέλουμε και να βάλουμε και γκολ. Πώς σας το πω. Εγώ είμαι της άποψης ότι θα πρέπει να αρχίσει με 3 χάφ ο Παντελίδης. Να ενισχύσει το κέντρο του πιο πολύ. Ποιο δηλαδή, τι εννοείς 3 χαφ. Χωρίς δηλαδή δεκάρι, πώς να το πω. Με 3 χαφ, 3 οχτάρια. 3 εξαροχτάρια, τα οποία τα έχει. Δηλαδή να ναι, υπάρχει μια διαφορά. 4-3-3, πώς θα συμφωνούσα πολύ πιο εύκολα μαζί σου αν μπορούσα να υποστηρίξω αυτό το σχήμα για 90 λεπτά. Επειδή όμως δεν έχω τους. Λες εσύ. Ναι. Γιατί άμα το σκόρ είναι 0-1, θα βγάλω το τρίτο, το οχτάρι και θα βάλω δεκάρι στη θέση του. Φυσικά. Τι φυσικά. Θα βάλω ένα παίχτη που δεν αμήνεται, δηλαδή καλύτερα, ενώ έχω το 0-1, είναι λάθος αυτό. Ενώ το ανάποδο. Αν θα κερδίσουμε εμείς. Κερδίζω 0-1. Και είναι στο 70 το μάτς. Και είναι στο. Όχι, αυτό πάνω σου. Αυτό λέω. Δεν αλλάζει τίποτα αν μπορούσα να το υποστηρίξω 90 λεπτά.
Επειδή όμως οι παίκτες που έχουμε δεν μπορούν να το υποστηρίξουν 90 λεπτά. Μπορεί να παίξει ακόμη και σε ένα αμυντικό χαφ και ο τρίτος στόπερ. Ποιος? Ο Σούζα. Όχι. Πειράματα σε αυτό το μάτσο, όχι. Και αυτός μπορεί να παίξει. Εγώ λέω ότι σε αυτό το μάτς πείραμα σε αυτό το μάτς δεν κάνω. Εντάξει. Προτιμώ να το πάω ορθολογικά και αυτό που λες να το εφαρμόσω μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή, να βγάλω τον Τόνσο, παράδειγμα, να μην 0-1. Να βγάλω τον Τόνσο και να βάλω το Σάσα στο 55, στο 60 και να παίξω με 3 χαφ. Δεν ξέρω, εγώ είμαι της άποψης ο Σάσα να παίξει από την αρχή. Δεν μπορεί να βγάλει 90 λεπτό Σάσα. Και δεν έχεις και εναλλακτική λύση αν γίνει οτιδήποτε στο παιχνίδι. Δεν έχεις και εναλλακτική λύση. Αν είναι ο Μπάσα στον πάγκο, έχεις εναλλακτική λύση. Αν είναι ο Μπάσα βασικός και ο Σάσα στον πάγκο, έχεις εναλλακτική λύση. Δεν έχεις άλλη εναλλακτική λύση. Ο Μπάσα στον πάγκο. Ο Μπάσα κόβει όμως. Και ο άλλος κόβει. Κόβει, αλλά θέλει ένα μήνα. Ναι, αλλά ο Μπάσα είναι αργότερο, φίλε. Συμφωνώ. Έχουμε πρόβλημα εκεί και αυτή τη στιγμή όταν οι άλλοι θα έχουν τον Αρμένιο. Μπροστά θέλει να έχει γρήγορη αντίδραση. Απ' την άλλη, άμα έχουν τον Αρμένιο μπροστά και του κάτσει μια ομπάσα, ο Αρμένιος μπορεί να μην τρέχει τόσο πολύ μετά. Ναι, εντάξει, εκτός αν είσαι. Αυτά όμως όλα αυτά ο προπονητής τα ξέρει και γνωρίζει το up και το down. Έτσι. Μπορεί να φάει τρεις κλωτσιές και να μην χαμπαριάσει τίποτα. Αυτά προφανώς το scouting τα ξέρει. Άρα ας τον αφήσουμε να κάνει τις επιλογές και να δούμε πού θα μας βγάλει. Είσαι της άποψης δηλαδή να ξεκινήσει με η τέγια κορυφή? Όχι. Εγώ θα έβαζα τον Ντιγκινί και τον Τόνσο πίσω του. Αυτό θα έκανα. Εγώ θα έπαιζα και λίγο άμενα στην αρχή. Δεν θα έκανα και το παιχνίδι. Λίγο πολύ αυτό δεν λέω όμως. Με την κοινή στην κορυφή και δεν είμαι φιλεπίδεση. Και αν μου χρειαστεί στην πορεία, βάζω τον Ιντέγε. Αλλά να δεις που ο Παντελίδης θα κάνει το άλλο πράγμα. Ας βάλει τον Ιντέγε ή αλλιώς θα έβαζα Ιντέγε την κοινή πίσω του. Το θέμα είναι ο Λάρσον μπορεί να παίξει 90. Θα τον βάλει. Είναι από τραυματισμό. Δεν πειράζει. Πόσο τραυματίζει, δηλαδή έχει ένα μήνα αυτό το πράγμα. Όχι, τι ένα μήνα, ρε. Κάτσε. Έφυγε για την αποστολή, ρε. Ολλανδία. Ναι, αλλά έπαιξε. Έπαιξε, εντάξει. Ο άνθρωπος είναι καλά. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Καλά είναι. Εκτός αν δεν μπορεί τις συνθήκες της ζέστης. Όλα παίζουν ρόλο. Θα δούμε. Παίζουν ρόλο όλα αυτά. Τέλος πάντων, έχουμε αγωνία, θα δούμε. Εγώ πιστεύω πως αν περάσουμε αυτούς, η επόμενη θα είναι πιο εύκολη. Ναι, πιθανόν. Πιθανόν, δεν έχεις άδικο. Έχουμε πίστη, φίλε. Οκ. Έχουμε πίστη, να είσαι καλά. Να είσαι καλά κι εσύ. Επόμενος. Παρακαλώ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μην με περνάτε για τρελό. Μάλιστα. Βλέπω κάτι φωτογραφίες εδώ της φίλης μου της Ιωάννας Τούνη. Παλιές. Προ 15 ετίας. Είχε, λέει, πιο πολλά κιλά τότε. Εσύ μαζί έχει, τι έχει τώρα όμως. Τι είχε τότε. Μια χάρη ήταν και τότε. Που ήταν και promo girl. Ε? Κανονικά. Λοιπόν. Εν τω μεταξύ φωτογραφίες, φίλοι, είναι από κλαμπ και τέτοια. Δηλαδή έχει κάτσει κάποιος και τις έχει ψάξει. Βλέπω μια πέρλα εδώ, μια dogs. Κανονικότατα. Μπράβο. Λοιπόν, όπως έχετε διαπιστώσει, υπάρχει συνεχής ανάρτηση από βιντεάκια στο Instagram του All About Aris. Εδώ να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξεπεράσαμε τους, κάτσε να δω πώς είμαστε τώρα, τους 10.000. Είμαστε με διαφορά το πρώτο site στα social media, στα κίτρινο μαύρα, και κάτσε να δω ακριβώς πόσο λαό έχεις εκεί πέρα, φίλε. Πλέον είσαι πάνω από 10.000 και μπορείς να κάνεις το sweep up. Θα λάβεις την το sweep up. Κάνεις up και σε στέλνει, φίλε, στο τέτοιο. Κάνεις τσακ και σε στέλνει στο site. Βέβαια. Κάτσε εδώ. Σου είπα. Τσακ. Δεν μου το στέλνει. Χαμός γίνεται, φίλε, στο Instagram. Έχουμε ένα τελευταίο πριν κλείσω. Για δώστε τον τελευταίο. Έλα, Χρυσανθέμο. Έλα. Τι κάνεις ο Μάκης σήμερα? Μάκη μου, έχεις 3 λεπτουδάκια. Το ξέρω, εγώ. Τον Νικόλα, πού τον έχεις, στην Κύπρο? Στην Κύπρο κάνει και βουτιές.
Εσύ δεν θα πας? Θα πάω την Τετάρτη. Μπράβο, αγόρι μου. Έτσι, να κάνει να μετάδοση, να βάλει με τον γκολ και να πανηγυρίζει. Εγώ θα το μεταφέρω, το μεταδώσω και να βάλουμε γκολ. Γιατί ο άλλος έχει σπάσει τα δοκάρια. Αυτό θέλω. Λοιπόν, Χρήσανθέ μου, καλή επιτυχία να έχουμε. Ό,τι και να λέμε εμείς, εντάξει, έχουμε τις απόψεις μας, ο καθένας μας. Θεωρώ ότι έχει απόλυτο δίκιο στο θέμα της τύχης. Και εμείς είχαμε τύχη σε κάποια παιχνίδια σε ευρωπαϊκά. Έχουμε και αυτή τη φορά τύχη να είναι μαζί μας. Να φέρουμε την πρόκριση, γιατί τη χρειαζόμαστε, την έχουμε ανάγκη και σαν ομάδα και σαν λαός. Και να προχωρήσουμε ως ζωντανόν καλύτερα. Δεν θέλω να σε κρατήσω άλλο. Μακάρι την Πέμπτη να έχουμε ευχάριστα νέα στις 10 η ώρα και να πανηγυρίσουμε μια πρόκριση για να αρχίσουν τα γούστα να έρχονται. Έτσι. Εντάξει. Να είσαι αυτά καλά. Μπορεί να τα λέμε. Να είσαι καλά, Μακή. Έτσι θέλουμε, παιδιά, βέβαια. Τι νομίζετε? Ο Μάκης έδωσε τον αισιόδοξο τον. Να φύγω. Να φύγω, ρε φίλε. Μπορώ να κάτσω. Αύριο πάλι στις 10. Πρωί, απόγευμα. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Μόνο μου, πρωί και απόγευμα. Από τους χορηγούς, φίλε, πριν φύγω. Αυτά. Ευχαριστούμε και τον κύριο Καβαδία. Φεύγουμε. Έρχεται ο κύριος Ματζιούκης για ώρα. Για μπλε. Αμέσως τώρα, εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εμείς αύριο το πρωί, τρόικα στις 10. Πριν πάρουμε το δρόμο για την Κύπρο και γυρίσουν οι άνθρωποι οι οποίοι λείπουν εδώ και ένα μήνα από τον Λίμπερο 107,4.